Ωπα, εδώ βλέπω ένα Northern Lights καβλιάρι. Αγκάτσα, βάλω ξανά screen άμα θες να πεις κάτι γι' αυτά. Βλέπω το game σας τώρα. Ρε, δεν ξέρω, εμένα το bot δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργο. Δεν ξέρω. Ρε, και... Ρε, αυτό ας πούμε που έκανε, αυτό που κάνε π.χ. ο Ντόμι στο game πριν που βλέπαμε τη Σωράκα, που ήρθε στο top και έκανε 3 push-ups, ενώ το wave που έρθει στα σένα είναι resource. Ναι, αυτό είναι, είναι resource. Resource. Okay, αυτό είναι, ναι, είναι πίεση, είναι ναι, πίεση. Αυτό είναι resource. Ισχύει, άσχετα από άλλους που επεξελάβουν. Αυτά μα αυτά χρειαζόμαστε. Δεν θέλουμε ούτε gank, ούτε gank να τον φάμε. Τον... το top είναι περίεργο το πώς δουλεύει. Δεν χρειάζεται να τον φας τον άλλον για να τον πας πίσω. Δηλαδή είναι σαν το Aram. Που αν τον αφήσεις με ένα HP και τον κοιτάς και τον χαιρετάς, είναι καλύτερο από να τον φας. Πολλές φορές. Μπορεί, ναι, δεν ξέρω. Βασικά δεν ξέρω, δηλαδή, ρε, εντάξει. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν και οι junglers και όλα αυτοί οι π.χ. Ή κάνουν ένα gank level 3, κάνουν όλο TP, λες και δεν έγινε τίποτα και σου λέει μετά πήρες gank. Κάτσε ρε αδερφέ, TP έκανε. Τι να κάνω δηλαδή τώρα, επειδή να σου ήρθε μια φορά έκανες ένα flash και δεν με ξανέδες στο game ποτέ. Ποτέ. Και μετά πρέπει εγώ να σου κουβαλήσω το game. Έχεις σου λέει γιατί δεν κουβάλισες. Έχεις φάει 3 πανωτά ganks ξέρω εγώ εσύ. Όχι, μα άκου τώρα, άκου σενάριο, ωραία θα με νιώσεις full. Okay. Έχεις εσύ κάτι στο top, δεν έχεις σημασία το matchup. Ωραία, έχεις εσύ κάτι στο top, έχει κι άλλος κάτι. Και έρχεται το jungle σου level 3. Okay. Και πατάτε αυτό το gank το φορσαρισμένο ρε παιδί μου που κάνετε και δύο flash. Ναι. Okay, που κάνετε και δύο flash και τον τρώτε. Ωραία, και σου γαμνιέται και λίγο το wave γιατί είναι και early game και δεν μπορείς να το βάλεις μέσα, ας πούμε. Και πας back και κάνεις TP. Το ίδιο κάνει και ο αντίπαλος. Πεθαίνει ναι. Και κάνει TP. Αυτό ωραία. Είναι ό,τι χειρότερο είναι αυτό. Ό,τι χειρότερο, ακριβώς. Ειδικά αν πάρει, ωραία, αν πάρει ακριβώς, το kill με το jungler, αν πάρει το kill ο jungler, είναι μείον για σένα, χωρίς χαβαλέ. Ναι, δεν έχει σχεδόν κανένα σημασία ότι πήρες το kill. Παίρνει μια μπότα, ξέρω εγώ. Όχι, σε πάει πίσω γιατί χάνεις full XP από αυτό. Δεν ξέρω πώς το έχει κάνει. Αυτό. Δεν ξέρω πώς το έχει κάνει. Ωραία, και μετά από 2 λεπτά που ξέρω εγώ έχετε πάει level 6. Εντάξει, όλο το έχει τσιλάρει, τον έχει πρεσάρει λίγο, του έχει βγάλει λίγο advantage. Ωραία, έρχεται το jungler και σε πιπώνει. Σε πεπώνει σε ένα καλύτερο situation από το προηγούμενο. Δηλαδή, εσύ χάνεις μετά. Πας και πάει και σου κάνει gank και χάνεις 1,5 wave, π.χ. Και σου μεσουγράφει ο άλλος. Κάτσε ρε, μπρο, πώς χάνεις το top, δεν σε γκάνκαρα. Ρε, μου έρχεται αλήθεια να του πάρω το κεφάλι, να το κοπανίσω στο γραφείο, ρε. Κάτσε αλήθεια. Για solo και λες τώρα, ή. Ναι, π.χ. για solo και. Τι, ναι. Στο solo και τι rank εσύ δωρές. Master. Α, και εγώ εκεί είμαι. Point of Vurkos. Δεν παίζει, ρε, δεν παίζει το solo. Δεν παίζεται. Στο top solo queue, το top στο solo queue, δεν παίζεται. Όχι, εγώ δεν καπνίζω παίζεται, πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, εγώ όταν παίζω solo queue θα κάνω παραπάνω τσιγάρα από ό,τι κάνω, κατάλαβες. Δεν θέλω. Μαλάκα, τι κάπνισμα. Το κλασικό που βάζει το τσιγάρο ανάμεσα στο αριστερό χέρι και double. Όχι, εντάξει, όχι. Αν έπαιζα όμως ADC, μπορεί να κάπνιζα κιόλα. Ναι, εντάξει, το NTC δεν ξεκλείπατε, οπότε αγγές. Δεν. Το solo και δεν παίζεται, αλήθεια. Πας να παίξεις, δηλαδή ξυπνάς και λες σήμερα θα παίξω, ξέρω εγώ, καμίλ, θα είμαι καβλιάρης, θα παίξω φιόρα. Τρως δύο γκάγκς, σου κόβουνε τον έρωτα. Σε πάνε 0-2, πεθαίνει και το bot σου, το κλασικό. Σου τρως εσύ γκάγκ και πεθαίνει το bot σου. Το οποίο κάνει γκάγκ η ζούγκλα σου στο bot και πεθαίνουνε, ξέρω εγώ. Γιατί τα φεϊλάραν όλα, γιατί πάει και γκάγκάρει κάτι lanes. Πάει και γκανκάρει η ζούγκλα μου. Εμένα ξεκινάει top, θέλει και λύση, έτσι. Θέλει και λύση, εννοείται. Ναι. Στο top τα μισά matchup χάνονται από το λύση. Ωραία. Γιατί δεν ξέρει καμία ζούγκλα τι κάνει, ξέρω εγώ. Okay. Παίζει φιόρα και σου λέει άλλο λυσαρέμε. Κάτσε ρε φίλε. Πώς θα σε λυσάρω. Εγώ αν δεν τον φάω level 1 θα χάσω. Κοίτα, αν έχεις το top grasp of the undying, δεν λυσάρεις ποτέ, είναι νόμος. Ακριβώς, μαλάκα, πόσα true. Αν έχεις grasp, δεν μπορείς να λυσάρεις. Έχασες. Δεν γίνεται. Χωρίς χαβάλα. Του το έλεγα στους δικούς μου. Μετά από 11 χρόνια εμπειρίας League of Legends, να ξέρεις, κατέληξα σε ένα τρομερό συμπέρασμα. Ο καλύτερος τρόπος για να αναγκάσεις τον jungler σου να παίξει top είναι να μπαίνεις μέσα στο game και να το γράφεις. Sorry, I cannot lose. Αλλά και sorry όμως. Αυτό είναι το καλύτερο. Το θυμάσαι στο game μας. Παίζαμε Wukong. Εγώ έπαιζα Wukong. Και εσύ έπαιζες Malphite. Ναι. Το θυμάσαι. Ναι. Εκείνο το game. Ωραία. Εκεί ας πούμε, εκεί είσαι κολόφαρτος, να ξέρεις. Εκεί, γιατί αν δεν λύσαρα,
Αν δεν λες, άρα δεν έβγαζες λέει, να ξέρεις. Ναι, λοιπόν, ακριβώς, ακριβώς. Εγώ το ξέρω αυτό όμως. Και λέω στον οι κόλλα, δικοί τον μου κόλλα δεν το μας μου λέει. ξέρουν όμως. Οι δικοί Άκουσε, μου τον ναι, άλλο δεν αυτό, το ωραία. ξέρουν. Άκουσε με τώρα που σα έχω κατουρίσει όλου εκεί. Γιατί είμαι, αυτό σκέφτηκα. Ωραία, λέω. Επειδή ότι ο γουλού θα πάει να λυσάρει, γιατί απλά θα του πει ο άλλο, έλα με λυσάρει. Και θα πει ο γουλού, εντάξει. Ωραία, εγώ του λέω του δικού μου. Μου λέει ο δικό μου, έλα με λυσάρει. Του λέω, μπρο, του λέω, ξέρω. Παίζω Wukong Malphite, οκ. Okay. Δεν το νιώθει. Δεν ξέρει τι είναι αυτό, οκ. Okay. Σου φαίνεται περίεργο. Αλλά εγώ το ξέρω και δεν θα σε λυσάρω, δεν πάει να πεθάνει από τον μπλου. Δεν με νοιάζει, ψόφω από τον μπλου. Μου Μαλάκα. λέει, ρε. Ρε, του λέω, άμα δεν τον τζιζάρω, θα χάσω. Α, level 1, Λέει. αν δεν τον πας μισό life το Malphite, είναι level 1, δεν παίζεται. Το ξέρω, άμα δεν σε σκοτώσω στο boost, θα χάσω. Μαλάκα είναι cringe. Είχα κάνει face check τότε εγώ. Πρέπει να είχα ναι, κάνει, πώς την face check. πάτησα. Πώς την πάτησα, Όχι, κάτι... δεν την πάτησες. Είχα βάλει ward στο tribus και είχα πάει από τα golems, οπότε ό,τι και να έκανες, ήμουν Α, full προετοιμασμένος το εγώ. έχεις παίξει Θα σε έτσι. έπαιζα, ό,τι και να γινότανε. Ναι, Δεν μου το γλίτωνες. έχεις παίξει τόσο πούστικα, οκ. Okay. Κοίτα να δεις. Ναι. Αυτό όμως εγώ εκεί πάτησα πόδι. Χριστίνα, καληνύχτα, Χριστίνα. Εσύ πάτης πόδι, εσύ πώς γίνεται εγώ που παίζω 100 χρόνια λόλα μην μπορώ να πατήσω πόδι και εσύ να πατάς, δεν ξέρω, αλλά... Ούτε εγώ πατάω γενικά, αλλά εκείνη την ώρα πάτησα. Λέω είναι τόσο κακό, είναι Wukong Malphite. Πρέπει να πατήσω πόδι, τέλος. I guess it's fine. Εσύ αν δεν λύσαρες και πήγαινες με γκράφς και μου βάραγες το κρυπάκι μία φάπα, έχανα εγώ. Ένα Άντε. ότοχη το creep να Άντε, έκανες. πέσες. Ένα. Μαλάκα, χωρίς χαβαλέ. Ειδικά το Ornn, δεν ξέρω γιατί το παίζετε. Είναι... Γενικά το Ornn είναι ηλίθιο, ρε, χωρίς χαβαλέ. Είναι... Αν ο Ornn δεν λυσάρει, μιλή matchup δεν επιβιώνει. Ακόμη και ο Βόλι, πιστεύω ότι δεν μπορεί να βγάλει lane, ρε, χωρίς χαβαλέ. Άμα, το ξέρω. Αν ο Ornn δεν λυσάρει, νομίζω ούτε ο Βόλι βγάζει lane. Για να μην μιλήσω για άτροξ και μαλακίες, χωρίς χαβαλέ. Ναι. Συμφωνώ. Είναι ακραίο. Από αυτά που χάνει ο Ornn στο lane είναι picks τα οποία δεν παίζουν με τις κλασικούς κανόνες π.χ. Που μπορούν να κάνουν μαλακίες π.χ. τον Darius. Ναι, cringe π.χ. yes. Οι λαοί και μαλακίες. Αυτό. Οι λαοί, picks τα οποία δεν έχουν τον κλασικό τρόπο που θα λέει καταλαβες. Ναι. Αυτά είναι τα... Από κάνα range, αλλά και τα range απλά παίρνει spellbook και τα κοιτά. Δηλαδή και του λες καλά, περνά. Εγώ δεν ναι, περνάω, ρε, αλλά δεν κάνω. πειράζει, θα κερδίσω. Στο πρώτο lane πεθαίνω. Εγώ όταν μου παίρνω κάτι κάρμα και παίζω όρδο, κάθομαι και του κοιτάω στο lane. Level 1, του κοιτάω και του λέω. Θα βαρεθεί κάποια στιγμή να με βαρά. Και εγώ θα κερδίσω. Και του πατάω χεράκια από το level 1. Μαλάκα, τι Baron Call είχατε κάνει εδώ, κλαίω, λέω. Μαλάκα, αυτός ο Sneaky Lemonis είναι αρχιδά το jungler, ρε, όχι μαλακίες. Να ξέρεις, έχω βρει την υγειά μου, ρε, με αυτήν την ομάδα. Είναι, υπάρχει συνεννόηση. Είναι 5 Έλληνες, έχω βαρεθεί να μιλάω αγγλικά τόσα ναι, χρόνια. Τα αγγλικά και εμένα με τριπτάρουν φουλ, ρε. Είναι 5 Έλληνες, σου λέω. Του λέω του jungler μου. Ρε μαλάκα, το ρε μαλάκα είναι καλό να ακούγεται στην ομάδα. Μέσα στο call. Ρε μαλάκα, δεν θα έρθω, το καταλαβαίνεις. Ναι, το μαλάκα. Ούτε I can't come, ούτε I can't come, don't go. Και πήπες, του λέω. Bro, πήγαινε ψόφα. Εγώ δεν έρχομαι. Το ρε μαλάκα είναι ελληνικά. Βασικό. Για να διατηρεί τη ψυχολογία σου, φίλε, είναι πολύ βασικό. Χωρίς χαβαλέ. Αυτά είναι καλό να λέγονται. Ειδικά για τον top laner, ρε. Τι γίνεται. Εγώ τους λέω, έχω τυπή, δεν θέλω να κάνω. Δηλαδή, είναι τόσο απλό πια. Εγώ τους λέω, παιδιά, μου λέει, μου πιγκάρανε. Στα προηγούμενα teams που έπαιζα, μου πιγκάραν το τυπή, ρε. Η δική μου. Ναι. Λες και να το θυμούνται αυτοί. Και τώρα τους λέω, παιδιά, έχω τυπή, αλλά δεν με πολύ ψήνει. Ωραία είναι που το έχω το TP εδώ, καλά θα μείνω με το TP. Αυτό πρέπει να... Εγώ γι' αυτό είπα ελληνική πεντάδα ρε. Ποτέ ξανά ξένη, ποτέ ελληνική, ξανά. Ελληνική πεντάδα για death. Κοίτα αυτά τα ελληνική πεντάδα ποτέ πια ξένη και αυτά, τα έχουμε πει και εμείς να ξέρεις και άστο. Φάει μεγάλη μπουκιά καλύτερα. Όχι. Εγώ αυτή τη στιγμή ελληνική πεντάδα, τα πατάνε και 5. Έχω 5 παίχτες που τα πατάνε. Είμαι φούλ ευχαριστημένος. Δεν έχω τίποτα να πω για την ομάδα μου. Είμαι πραγματικά η καλύτερη ομάδα που έχω ποτέ. Μαλάκα, και από θέμα συνεννόησης και από θέμα λίγο. Παιχτών. Εσείς στο mid ποιον είχατε? Αλλάξατε τρεις παίκτες. Αλλάξατε. Τρεις παίκτες. Όποιος μίλαγε αγγλικά. Περίμενε τον στο mid ποιον είχατε, δεν θυμάμαι. Ούτε. Λοιπόν, άκου τώρα. Το mid μου το λέγανε Syntax και το support μου το λέγανε Zintox. Και δεν μπορούσα να τους ξεχωρίσω ούτε εγώ. Ναι, οπότε τους έλεγα mid και support. Okay, κατάλαβα.
Έχει πάει τώρα στη Γερμανία αυτό ο Syntax. Τα πάει καταπληκτικά. Είναι 0-2. Ωραίο site, μπράβο τα παιδιά. Ωρε μαλάκα. Αυτό εδώ, το ρε μαλάκες γυρίστε. Και που κάποια στιγμή λέμε εδώ ρε μαλάκες γυρίστε. Βασικά, κάτσε. Ωρε Ναι. μαλάκα, τι κόβει εδώ τελείτε. Ω, μπανανίδα. Εντάξει, σε ένα είναι στο 23, έχει φαρμάρει τον κόλλο της. Ναι, αλλά γενικά είναι έβλεπες πολύ ψιλομπάστιτ. Πιπεράκο. Έβλεπε Δεν έχω πολύ δει ποτέ στη ζωή πιπεράκο. μου πιπεράκο, ποτέ Έλα έβλεπα. ρε μαλάκα, αφού είσαι φάμπα, μην τρολάρεις. Δεν έχω δει ποτέ πιπεράκο, να ξέρεις. Έχω δει πολύ λίγο. Μαλάκα όλοι από... Ενώ είμαι boomer ελληνικού community, πιπεράκο δεν έβλεπα, δεν μου άρεσε. Δεν γίνεται αυτό που λες ρε φίλε, όλοι οι καλοί το player στην Ελλάδα ξεκινήσαμε από Χαγιάτε και τελειώσαμε Όχι. με πιπεράκο. Δεν γίνεται να μην Εγώ, έχεις. Εγώ αν πρέπει να πω κάποιον top laner που έβλεπα, ωραία, Έλληνα top laner έχω δει σε ένα σίγουρα περισσότερο από όλους. 100%. Εντάξει. Και πιο παλιά, όχι Ναι, μόνο εγώ δεν τώρα. παίζω καθόλου όμως τα champs που παίζεις ρε φίλε, ούτε ένα ίδιο champ δεν έχουμε να πούμε. Παίζεις τις μαλακίες που δεν παίζω όμως, οπότε με βοηθάς. Α, βλέπεις τη φάση. Βλέπω εκεί τον R, καταλαβαίνω τι κάνεις σιγά σιγά. Πότε βουτάς. Γιατί αυτό το κόμπο που κάνεις κοτρώνα, στάν, κοτρώνα, στάν, κοτρώνα. Εντάξει ρε φίλε, ξέρω εγώ, 2000 damage. Είναι λίγο cringe ισχύει. Έχει γίνει τον R, το έχουν κάνει 8 buffs. Τέρας. Καλά στο γάμισε τα. Και πάλι δεν παίζεται, και πάλι οριακά παίζεται μάλλον η κρενζιά. Δεν παίζεται οριακά, απλά πρέπει να καταλάβει η ομάδα σου ότι δεν σε έχει κανένας. Καλά, κοίτα το Γκνάρ είναι για την πούτσα, αλλά τέλος πάντων. Ισχύει τη λέγεται την πούτσα, γιατί όταν θες να παίξεις fight είσαι μίνιναρ. Ναι. Βασικά δεν ξέρω, εμένα το top μου φαίνεται πάντα το πιο useless laner, χωρίς καβάλα, δεν ξέρω. Είναι, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι, στο top. Να κάνεις τον αντίπαλό σου να είναι πιο useless από σένα. Ναι, ίσως, δεν ξέρω. Έτσι, ουσιαστικά, δηλαδή, να προσπαθείς να κάνεις το game 5v4 με το δικό σου τρόπο. Αυτό είναι το top. Ρε, είναι και νομίζω... δύο useless, είναι και δύο useless, ρε. Και εγώ, και σε αυτό το game, και ο Volibear και η Karma είναι useless. Απλά εγώ είμαι λίγο πιο useful, γιατί είμαι κρέας, ξέρω εγώ. Ναι, γιατί αυτός έχει κάνει ό,τι να είναι να πούμε μαλακίες. Ακριβώς, ακριβώς. Καταρχήν, περίμενε λίγο να το δω, γιατί αυτά με εκνευρίζουν λίγο, περίμενε. Η Karma λυσάρι. Ρε, Όχι. Εσύ, ούτε εσύ λυσάρις, έτσι. Σιγά μιλήσαρα. Α, είναι που ο Sneaky Lemon έκανε κάτι περίεργα invades, ok. Μαλάκα, τι έκανε ο Sneaky Lemon. Α, κάνατε level 1 invade. Όχι. What? Α, ξεκίνησε. Κάναμε από... blue to red. Κάτσε ρε μαλάκα, ο Hecarim τι pathing έκανε, δεν κατάλαβα. Ξεκίνησε από Raptors και πήγε Krags. Α, καλά. Μαλάκα, ξέρεις ότι αυτή η τρόλια που κάνατε σας βγήκε full κολόφαρδα, έτσι. Κοίτα, αυτό το είχαμε δει, ας πούμε. Τι είχατε δει ρε μαλάκα, ότι κάνει ο άλλος Είχαμε Raptors δει που το έχει Krags. Ξανακάνει. Raptors Krags. Ναι, το έχει ξανακάνει. Το έχει ξανακάνει αυτή τη μαλακία. Ναι, α, και γι' αυτό καλά, είναι σημαντικό εντάξει. Να βλέπει τα games των αντιπάλων σου. Καλά να πάθει. Άμα κάνει τέτοιε κριτζιέ, καλά να πάθει. Ναι, γιατί πάει και το πιο γρήγορο clear, κατάλαβε και τιμωρείται. Μαλάκα δεν τον σκότωνε. What? Ρε, τον σκότωνε, τι έκανε. Είναι αυτό που σου είπα. Καλύτερα να μην τον φάει. Και θα κάνει το, τώρα έχει flash. Okay. Και τον κυνηγάει. Α μην τον φάει. Είναι καλύτερο να μην τον φάει. Ναι, καμπάκι είπα. Όχι, εγώ δεν έχω θέμα που δεν τον τρώει, να ξέρει. Εγώ και θα φλάσα, θα το σκότωνα και θα περνούσα μετά ανάμεσα από του δύο πύργου προ τον πλούτο. Ναι, η Κάρμα κάνει μάντρα και πάνω στα κρεπάκια, μαλάκα, πόσο cringe. Ναι, κακός ήταν. Ρε, εντάξει, κοίτα, κοίτα βασικά ο Sneaky Lemon μαλάκα σε έκανε τρελό μάγκα, να ξέρεις, χωρίς καβαλέ, έτσι. Το ναι, με έκανε μάγκα. Σε έκανε πολύ μάγκα, φίλε, γιατί άμα στα gank... η Κάρμα γι' αυτό είναι καλή, ρε, φίλε, γιατί έχει gank potential. Πρέπει να παίξει save αναγκαστικά. Γίνεται. Συμφωνώ. Άμα... ξέρεις τι, είναι η πρώτη φορά που δεν απολογούμε που έχω καλό jungler. Έχω καλό jungler, τι να κάνω, ναι. Φταίω. Όχι, είναι έξυπνος φαίνεται, εντάξει, το παίζεις πολύ έξυπνο. Ναι, φταίω, πάντα είχα χαζούς junglers. Φταίω που έχω μια φορά κι εγώ έξυπνο. Να το και το gank, εδώ πέρα. Α, τον παίρνετε και εδώ, τι φάση. Ναι, το κάνω και φλάσα χαζούς, γιατί είμαι στα φλασάρι. Καλά. Αφού θα κάνει ο άλλος κόμπο ρε μάλλα, και δεν είχε κρατήσει το κόμπο για το στάντο, για το flash. Νομίζω με κόμπο μπήκε, όχι. Δεν νομίζω θυμάμαι. Ήμουνα το... λίγο. Ήμουνα γενικά λίγο. Όχι, το έχει κρατήσει το κόμπο. Και ο Μάντλι το έπαιξε φουλ περίεργα για να το τσάρει το κόμπο και τελικά πέθανε από κάπου. Α, καλά. Τρόλαρα. Μην καλά. Το... γνώμη που το έψιλον του Βόλι κάνει level 150 damage γάμο τη Riot. Αυτό κάνει όμως. Μαλάκα, εντάξει, πόσο κρίμα. Δεν μπορεί να το πετύχει. Δεν μπορεί να το πετύχει. Ναι, είναι δεν μπορεί να το πετύχει, εντάξει. Δεν μπορεί. Στα creep μια χαρά το πετυχαίνει. Στα creep, ναι. Μα αυτό κάνει το pick. Ναι. Θα σ' αρέσει να το βόλει. Μην το βρίζει το βόλι. Το βόλι έπρεπε να ούτε... το παίξει εγώ, αλλά. Ναι, θα σ' αρέσει το βόλι. Και εγώ ξέρει πω θα γκέμισε έχω βόλιμπερ. Θέλω να σου πω την αλήθεια.
Για πες. Κάτω από 10. Κάτω από 10. Σοβαρά. Ναι, ρε. Οκ. Okay. Ρε, είναι ηλίθιο το champion. Δεν μπορείς να ταϊμάρεις το stun με το εψιλον. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο. Είναι, εντάξει, δεν είναι. Τίποτα, ηλίθιο. Είναι ρε. Από τα champions τα οποία. Ρε, πρέπει να το βάλεις το pool σου. Αλήθεια, είναι πανεύκολο. Έτσι, 5 games volley. Το volley, να ξέρεις, είναι full ηλίθιο γιατί το W του. Με τον Jax που λες, που ο Jax, εγώ τον Jax το έπαιζα VS Volley, το είχα πει, πότε έφαγε το ρηγορικό Volley, δεν θυμάμαι. Είχα καταλάβει κατευθείαν ότι ο Jax είναι το top counter στα Volley. Και στην αρχή το έπαιζα και έδινα full ξύλο, αλλά μετά οι Volley Bears έμαθαν να παίζουν με grasp και δε, το lane για τον Jax είναι πολύ περίεργο. Νομίζω, άκου να δεις, νομίζω έχει μια μπαγκιά που όταν κάνεις W στο dodge του άλλου, περνάς το Gunt. Οπότε εκεί είναι πολύ ανθρώπινο. Κανονικά δεν περνάει όμως. Ναι, κανονικά δεν θα πρέπει να παίρνω σε, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι την ξέρω κάτι αυτή σαν bug. Ναι, είναι πολύ ανθρώπινο. Δεν παίζω τόσο πολύ βόλιο. Άμα γίνεται αυτό, τι να πω. Είναι σαν το παλιό Ρένεκ τον Τζαξ. Παλιά ο Ρένεκ τον έδινε τον Τζαξ και παίρνει και το stun μέσα από, μέσα από την προπέλα. Τι λες ρε, πότε γινόταν αυτό. Πολύ παλιά. Ναι, πολύ παλιά. Season 4. Όχι ρε, τον έκανε stun. Αν είχε το έψιλον ο Τζάξι, τον έκανε stun. 1000%. Αυτό που λες δεν γίνεται, γίνεται κάτι άλλο όμως. Το οποίο είναι ότι με το που σκάσει το έψιλον του Τζάξ και ενώ ο Ρένε είναι σταναρισμένος μπορεί να περάσει W γιατί έχει casting time. Αυτό γίνεται. Κατάλαβες. Αυτό το ξέρω. Το ξέρεις. Είσαι σίγουρος. Καμπάκι είπα. Είμαι σίγουρος. Το ξέρω ρε. Άκουμε σου λέω. Το ίδιο παίζει να ισχύει και με το Q του Volley βασικά. Γιατί το Q του Volley έχω την εντύπωση ότι ακριβώς το ίδιο με το W του Ρένε. Ακριβώς παίζει να είναι. Δεν έχει ακριβώς casting time, είναι πολύ γρήγορο. Τι λες ρε, έχει το ίδιο casting time έχουν, μην τρολά. Αφού περνάει και το body slam του Γκράγκας. Προφανώς έχει. Το Q... καλά, κάτσε να το δω γιατί τρολάρεις. Το Q του Volley είναι, άμα κάνει κοιλιά ο Γκράγκας και πατήσεις κλικ, του το σκάει την ώρα που τρώει την κοιλιά. Ναι, επειδή έχει casting time. Κοίτα, για να καταλάβεις ότι. Α, αυτό εννοείς, casting δες. Time. Α, όχι, περίμενε, βασικά είναι unstoppable, έχει διαφορά. Αλλά όχι, αυτό είναι περίεργο, ρε φίλε. Λέει ότι είναι unstoppable. Ξέρω, περίεργο. Για να δω στο Ρέντ τι γράφει. Καλά, τι είναι αυτό. Η Riot το έχει γαμίσει με αυτά τα specs, τέλος πάντων. Casting time. Α, και αυτό είναι unstoppable. Βασικά δεν ξέρω, η Riot είναι full κριτζιάρα, ρε, πραγματικά. Ό,τι να είναι, κάνει. Casting time known. Ενώ έχει casting time, εντάξει. Within 7 seconds το have 0.25 second cast time. Να το 0.25. Ωμαλάκα, full cringe. Τι να είναι. Πάντως δεν ξέρω, τη λες το top profile είναι το πιο αρχιδάτο lane πραγματικά. Δεν είναι θέμα αρχιδάτου, έχει σκέψη ρε. Ναι, έχει πρέπει τέλος. Κάθε wave να το σκέφτεσαι. Δηλαδή οι καλοί top laners είναι αυτοί που έχουν παίξει πολύ top. Δηλαδή μπορεί άλλος να είναι μηχανικά τέλειος, ξέρω εγώ, να είναι ο παιχταράς, να παίζει Riven και να κάνει 8.000 cancel animation. Αλλά θα το γαμίσει το wave κάποια στιγμή, κατάλαβες. Ναι, αυτό θέλει, είναι το θέμα. Θέλει πολύ εμπειρία το top, ρε. Ας πούμε, να σου πω ένα πράγμα, ρε φίλε. Όταν παίξαμε το Fiora VS Volley, είχα βάλει λάθος runes. Γιατί υποτίμησα. Και έβαλα και. Γενικά πήρα και λάθος items. Του το είπα. Ναι, το Doran's Blade. Εγώ, δικός μου. Το Doran's Blade είναι κακό και είχα βάλει τα μπλε runes, ήταν και αυτά κακά. Εκεί είχα υποτιμήσει full. Όχι, γιατί... συμφωνώ, πρέπει να βάλεις κόκκινα. Ναι, δεν περίμενα το παίξει τόσο καλά. Γιατί το. Βασικά το παίξει όπως έπρεπε να το παίξει. Εγώ πίστευα θα παίξει full φοβισμένα. Δεν ξέρω. Αλλά. Εντάξει. Okay. Ξέρω, έχουμε παίξει ποτέ και έπαιζα πολύ φοβισμένα. Δεν ξέρω. Μπορεί. Να πω την αλήθεια. Βασικά ρε φίλε, όταν παίζουμε. Δεν θυμάμαι να είχα ποτέ καθαρό winning match απέναντίον σου, γιατί νομίζω πάντα έπαιζα όρν. Τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Αλλά εντάξει, θα έρθει η στιγμή που θα παίξω τον Άσο μου ή τον Τζαξ πάνω στο βόλιο σου και θα γελάσουμε και μετά λίγο. Εγώ το περιμένω, ρε φίλε. Απλά ξέρεις, το περιμένω στο τελικό. Για πάμε λίγο. Εντάξει. Κοίτα, μεταξύ μας... Όποτε θες να την κλάσω και σε έχω κουράσει, μου το λες έτσι. Α, ναι, εντάξει, θα σου πω γιατί θέλω να πω κάνω games, λέγω αυτό το λέω. Ωραία, πες μου, πάρε πούλο, δεν υπάρχει σίγουρα. Ναι, όχι. Κοίτα, μεταξύ μας οι Γουλουτζο δεν θέλουν να περάσουν καθόλου. Εντάξει. Νομίζω είναι γνωστό γενικά. Όπως και αυτοί δεν θέλουν να περάσουν. Οπότε με συμφέρει φουλ να πάσεις τελικό. Τουλάχιστον να λέμε καμιά μαλακιά στο όλτσα, δεν ξέρω εγώ. Εγώ διαχωρίζω με αυτά που λέει για Γουλουτζο. Αλλά γιατί, όχι να μην, γιατί για να μην περάσετε, ρε φίλε. Εγώ θα κερδίσω καλύτερο είμαι πάντα. Καλά, ναι, εντάξει, εννοείται. Αν παίξω καλύτερα. Και όχι τίποτα άλλο, να έχουμε και. Το βλέπω και λίγο μελλοντικά να έχουμε ρε παιδί μου και καλή εκπροσώπηση στο εξωτερικό. Μην πάμε και είμαστε κλόουν. Καλά, κοίτα,
Μεταξύ μας δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ομάδα στην Ελλάδα που θα κάνει καλή εκπροσώπηση στο εξωτερικό. Μεταξύ μας, έτσι. Διαφωνώ, θα σου πω γιατί. Τι θα σου πω γιατί ρε μαλάκα, αφού όλοι σαν κλόουνς είμαστε. Και οι GameSpace και οι Γουλουτζού που τους έχουν βγει τα games, και αυτοί, άντε οι Γουλουτζού ας πούμε ίσως έχουν ξένους και αυτά μπορεί να βγει Ρε, κάποιος, αλλά παίζουμε όλοι οι το άλλοι... δικό. Παίζουμε. Ωραία, στα screams. Ωραία, στα screams. Όταν παίζει στα screams και βλέπει τον αντίπαλό σου που είναι 1000 LP. Ωραία. Ναι, τον πάκο δηλαδή. Σου έρχονται, ας πούμε. Θέλει να τσιγκλίσει. Πε Τι. τώρα, σε πόσα screams έχει παίξει, ρε παιδί μου, και ο άλλο είναι challenger, είναι grandmaster. Παίζει, ξέρω εγώ, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία. Πολλά, έτσι. Ναι, οκ. Okay. Δεν θεωρείς ότι είναι σκατάδες οι περισσότεροι. Ρε, εγώ δεν υποτιμώ κανένα το πλέινερ. Πιστεύω ότι Όχι να είναι. υποτιμήσεις. Δεν είπα να υποτιμήσεις. Απλά σου λέω ότι δεν νιώθεις ότι δεν είναι τόσο καλές όσο θα έπρεπε. Όχι, θα σου πω. Το top ξέρει τι έχει. Πιστεύω ότι στο top δεν κρίνω κανέναν γιατί είναι πολύ δύσκολο να δείξει το ταλέντο σου στο top. Είναι το πιο ανθυγιεινό lane και το πιο μυστήριο. Οπότε. Π.χ. ας πούμε ρε φίλε ακόμη και ο Ντελίτο που παίζει full σωράκες και παπαριές και ό,τι να είναι, μπορεί να είναι παικταράς. Απλά να μην μπορεί να το δείξει γιατί το team του θέλει να παίζει πάντα safe, κατάλαβες. Οπότε δεν μπορώ να τον κρίνω. Ξέρεις τι, θα κρίνω έναν top laner που παίρνει resources και δεν κάνει τίποτα. Μόνο αυτόν μπορώ να κρίνω. Όπως τον Μπάκο ας πούμε. Ξέρω εγώ εκεί. Ναι, I guess. okay, καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, αλλά απ' την άλλη έχεις και εσύ υποχρέωση να αποδείξεις κάποια στιγμή στην ομάδα σου ότι μπορείς να παίξεις και το κάτι παραπάνω. Ναι, αυτό όμως Δηλαδή, εξαρτάται από την ομάδα σου το ότι όμως το παίρνεις άμα σου δώσει αυτή ωράκα, την το ότι. ευκαιρία. Ναι, μα εντάξει, okay, άμα δεν μπορείς να πάρεις μια ευκαιρία, τότε η ομάδα δεν πιστεύει σε σένα και ποτέ δεν πίστεψε. Ρε φίλε, κοίτα, ας πούμε τώρα πια σκέπαμε για το Elite, το Zero Lag. Όταν βλέπεις, να σε ρωτήσω κάτι, όταν βλέπεις Gagai και tutorial στο bot, πιστεύεις ότι το top του θα πάρει ποτέ resources? Ας πούμε, χωρίς χαβαλέ τώρα. Εγώ σου λέω ότι αν Παίζει να έπαιζε. είναι ό,τι πιο Όχι. aggressive υπάρχει σε bot, ρε φίλε. Παίζει να Ωραία, είναι ό,τι πιο aggressive υπάρχει. συμφωνώ. Και έχει παίξει και εσύ μαζί του, οπότε ξέρει Ναι. σίγουρα καλύτερα από μένα. Ναι. Ωραία, εγώ δεν έχω παίξει με τα παιδιά ποτέ, μόνο κάτι του ράκια τη πλάκα. Αλλά. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αν κάποια στιγμή ο Ντελίτο έλεγε παιδιά, δώστε μου Καμίλ, θα το κάνω 1v9 και το εννοούσε και το έκανε σε screams, θα του το δίνανε. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ξέρουν ότι έχουν τρύπα στο top. Εγώ μιλάω ρεαλιστικά, ρε φίλε. Εγώ θεωρώ ότι έχουν τρύπα στο top, τον φοβούνται, θεωρούν ότι μπορούν να του χάσει τα games και γι' αυτό του δίνουν picks για να κρυφτεί. Εγώ αυτά τα picks τα λέω picks για να κρυφτεί. Γιατί γι' αυτό σου λέω ότι εσένα το κάρμα σου. Και δεν το λέω επειδή μιλάμε τώρα, ρε φίλε. Το έχω πει και όταν δεν είσαι μπροστά. Ωραία. Γι' αυτό θεωρώ ότι εσένα το κάρμα σου δεν είναι pick για να κρυφτεί. Εσύ το κάρμα θα το πάρει και το κάνει accelerate. Θα βγάλει lead από το κάρμα. Δεν το πάρει να μείνει 50 CS σαν όλου του άλλου Ναι, κατσαπλίκου. okay, εντάξει, Γι' αυτή είναι έχει. η διαφορά με τη δικιά σου κάρμα και τον άλλον. Ο άλλος θα πάρει κάρμα για να μην πεθάνει. Ναι, Εσύ ισχύει. θα πάρεις κάρμα για να σκοτώσεις. Έχει Εντάξει, διαφορά. ισχύει, όντως ισχύει, οκ. Αυτό είναι το point μου. Ο άλλος θα πάρει Renekton και θα πάρει Renekton για να ζήσει, επειδή το Renekton δεν πεθαίνει εύκολα. Ο άλλος θα πάρει Renekton για να σκοτώσει. Έχει διαφορά αυτό. Ναι, αυτό που λες τώρα, ας πούμε, μου θυμίζει full delete για κάποιο λόγο, αλλά δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δηλαδή, όταν ο άλλος παίξαμε και μου είχε πάρει Λούλου και είχε 35 CS και είχα 140. Δεν το πήρε το Λούλου για να παίξει, ρε φίλε, κατάλαβες. Δεν με πείθει εμένα. Γιατί είχε πάρει εναντίον σου Λόλο. Ναι. Τι είχες πάρει εσύ. Άτροξ. Α. Οκ. Επειδή, ρε παιδί μου, εμείς μπαίνουμε και στη θέση του αντιπάλου και σκέφτησε. Αν εγώ έπαιζα Λούλου, θα ήμουν ευχαριστημένο αν είχα 35 εσείς και όλος 140. Θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι λάθος. Έτσι πάει το matchup. Καταλαβες. Ναι, κάτσε, είχε γίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει ρε φίλε, δεν είχα 140 και είχε 35, είχε 50 και είχα 100, ξέρω. Περίμενε, ποιος είχε πάρει Λόλο. Ένα game είχαμε πάρει Trundle στην αρχή. Ο Delete είχε πάρει Α, ο Lulu. Ντελίτο είχε πάρει Λόλο. Οκ, δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Είναι στην αρχή, στο πρώτο round. Ας Ναι. πάρει Lulu, ξέρεις τι, να πάρει Lulu. Αλλά ας με βάλει μέσα στον πύργο και ας μου πετάει νεραϊδούλες. Ναι. Να πω μαλάκα πήρε Λούλου και με γάμισε. Γιατί η Λούλου δέρνει. Καλά. Τα παπάρια μου δέρνει, αλλά τέλος πάντων. Κατάλαβες πως το λέω. Δέρνει ρε παιδί μου στο early. Στο μέχρι το level 3 δέρνει μετά. Εντάξει. Το level 3 έχει χάσει ήδη το lane ο άλλος, οπότε όπως και η Σωράκα. Και η Σωράκα τον δέρνει τον Ornn, αλλά άμα το παίξει έτσι. Ναι. Πω, δεν ξέρω. Τώρα έχουμε μία Λοιπόν, εβδομάδα διάλειμμα, οκ. Okay. Θα κάνετε εσείς καθόλου πράξη, τι θα κάνετε.
Εμείς το θέλουμε. Όσο περισσότερο. Ναι. Όσο τίποτα περισσότερο. Ωραία Το να εικόνα. πάμε και τελικό και γυμάστε δεν έχει ξαναπεί κανένας από εμάς. Ναι, Άντε, εννοείται. σωστό και αυτό. Λοιπόν, Λου, χάρηκα που τα είπαμε. Κι εγώ ρε μπρο, έλα, άντε, να παίξω κανένα γκέμα, μα είναι. Λοιπόν, θα κάτσω εδώ. Φιλάκια, καλή Καλά. επιτυχία και τα λοιπά. Thanks, ρε, και εσύ καλή επιτυχία. Άντε, έλα. Thank you, Gavin.